Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Χριστούγεννα σήμερα και εμείς πάντα είμαστε βέβαια στις επάλξεις από την εκπομπή Μπόλα με Μπάλα, όπως κάθε Δευτέρα από το High TV 7 με 8 το απόγευμα, ζωντανά. Ορισμένες φορές ξεκινάμε 8 παρα 10, έτσι, για να είσαστε, το λέμε να το επισημαίνουμε, για να είσαστε συντονισμένοι και λίγο πιο νωρίς στους δέκτες. Και το λέμε αυτό γιατί κάποιες φορές και εγώ, όταν θέλω να δω μια εκπομπή που μου αρέσει, συντονίζουμε πιο νωρίς για να προλάβω μήπως ξεκινήσει και λίγο πιο νωρίς. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας στο info.bola.gr@gmail.com ή στο καφότης@yahoo.gr, δύο email στη διάθεσή σας, ή στέλνετε στο Facebook Abola Sport. Απαντάμε σε όλους, ακόμα και αν έχετε και παράπονα, έτσι, στέλνουμε τις απαντήσεις, δεν κρυβόμαστε. Και ευχαριστούμε και τον κόσμο γενικότερα και στην Αττική αλλά και σε πολλές περιοχές εκτός Αττικής που μας έχει αγκαλιάσει στην προσπάθεια που κάνουμε, έτσι, για να στηρίξουμε κυρίως το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι η βάση μας, αυτό επισημαίνω, γιατί θα το επαναλάβω, δεν είναι ένα σλόγγαν που το λέμε κάθε φορά, είναι πραγματικότητα. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι ο αιμοδότης του ελληνικού ποδοσφαίρου και στα όσα χρόνια ασχολούμαι με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γράφω βέβαια και τώρα και φέτος βέβαια, βλέπω αρκετά παιδιά που μπορούν κάλλιστα να παίξουν στη συνέχεια στις μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες. Αυτά έτσι σαν πρόγευμα θα λέγαμε, γιατί κοντά μας έχουμε στο πρώτο μέρος εκπομπής έναν γνωστό πρωτοπολιτή, τον Μανώλη το Θεμέλη, προπονητής ποδοσφαίρου γνωστός στο ευρύτερο φάσμα του ερασιτεχνικού και όχι μόνο θα έλεγα ποδοσφαίρου. Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φώτη. Να πούμε για μια φορά ακόμα χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους και στις φίλες. Χρόνια πολλά. Να περνάνε καλά έτσι και ευτυχισμένα, με υγεία με το σημαντικότερο. Υγεία. Γιατί το βασικότερο, γιατί όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Στο οικονομικό τρίτα. Υπάρχουν διαρροές από την τσέπη, τέλος πάντων. Λοιπόν, άμα υπάρχει υγεία, όλα τα άλλα γίνονται. Αρκετά χρόνια έχει διατελέσει πολλές ομάδες, έχει ανεβάσει αρκετές ομάδες, έχει δουλέψει Γάμα Εθνική, Τρίτη Εθνική, Αλφα Αθήνας, σε Πειραιά έχει δουλέψει. Θα ήθελα να μου πεις ότι να ξεκινήσουμε έτσι με τη μεγάλη κατηγορία φέτος της Αθήνας, επειδή παρακολουθείς, πηγαίνεις στα γήπεδα συνέχεια και καλά κάνεις. Και βέβαια έχεις δεχθεί και κάποιες προτάσεις από ομάδες. Αυτό είναι κάτι βέβαια που δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι θέμα δικό σου, έτσι. Να ξεκινήσουμε έτσι από τον πρώτο όμιλο. Εκεί υπάρχει ένας συνωστισμός. Καταρχήν, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, ότι πλέον δεν υπάρχουν αυτά τα 38 φαβορί όπως πέρυσι είχαμε το Εγάλεο και άλλες ομάδες. Υπάρχει ένα σύμπλεγμα ομάδων που δεν υπάρχει η φαβορή. Ο πρώτος όμιλος χωρίζεται, αν μπορούμε να το πούμε, σε δύο γκρουπ. Είναι σε 8 ομάδες που είναι από τη μέση και πάνω και οι οποίες μέχρι το τέλος της σεζόν πιστεύω ότι θα τραβήξουν θα δώσουν τις μάχες τους για το ποιος θα επικρατήσει. Η μεγάλη έκπληξη και για μένα προσωπικά, επειδή έχω διατελέσει και ποδοσφαιριστής και προπονητής, είναι το παλαιό Φάληρο, ευχάριστη έκπληξη. Ενώ στην αρχή δεν ξεκίνησε καλά, έτσι. Δεν ξεκίνησε καλά, αλλά αυτό πάει να πει ότι γίνεται καλή δουλειά. Αλλά και αντίθετος και άλλες ομάδες που ξεκίνησαν καλά, δεν πάνε στη συνέχεια. Στο τέλος θα κάνουν ταμείο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα γκρουπ 8 ομάδων. Έτσι. Το να κάνεις προβλέψεις τώρα, αν και είμαστε κοντά σε πρωτοχρονιά, τώρα Χριστούγεννα και σε πρωτοχρονιά, δεν μπορείς, είναι νωρίς ακόμα. Ακόμα ουσιαστικά δεν έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος. Κάποιες ομάδες έχουν τη δυναμική τους, είτε σαν όνομα είτε αγωνιστικά. Είναι συνάρτηση πολλών αποτελεσμάτων. Πολλά πράγματα έτσι, θα συνηγορήσουν στο ποιος θα αντέξει για να τερματίσει πρώτος. Και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα αυτό που επισημαίνεις, ότι είναι ένας όμιλος που είναι ή του ύψους ή του βάθους. Δεν υπάρχει μέση. Είναι οι ομάδες που είναι στην κορυφή με μικρή απόσταση και είναι από εκεί ύστερα πάλι προς τα κάτω με μικρή απόσταση. Ωστόσο, κάποιες που είναι πολύ πιο κάτω θα πρέπει να προσέξουν, γιατί σιγά σιγά το έδαφος χάνεται. Έτσι. Εντάξει, όσο και σε αυτούς που παλεύουν για να ανέβουν την κατηγορία, για να τερματίσουν πρώτοι, αλλά και σε αυτούς που παλεύουν για να σώσουν την κατηγορία, όσο περνάει η αγωνιστική, τόσο μικραίνει και το. Και όχι, θα το λέω ελπίδες, έτσι. Η συγκομιδή βαθμό που μπορείς να έχεις. Βέβαια, μέχρι στιγμής ευχάριστη έκπληξη θα έλεγα ότι είναι ο Ολυμπιακός Λιοσύνη, γιατί είναι μια ομάδα που δεν έδωσε μεγάλο μπάτζετ, η αλήθεια είναι. Και δουλεύει και ο φίλος ο Λάκης Οσμηνής, με όλους είμαστε φίλοι έτσι. Τους και προς τον κόσμο, φίλος. Και όλος ο κόσμος και με χαμηλούς τόνους. Παρ' όλα αυτά, καταφέρνει και βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας και βλέπω ότι το παλεύει. Είναι μια ομάδα βέβαια που έχει ιστορία έτσι, ο Ολυμπιακός Λιοσύνη, χωρίς να βαντάρουμε καμία ομάδα. Το ίδιο, όλες, κάθε ομάδα έχει την ιστορία της. Αλλά βλέπω ότι με σταθερά βήματα διατηρείται στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας και αθόρυβα κινείται προς την άνοδο. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Και άλλες ομάδες βέβαια είναι προς την άνοδο. Εντάξει, το να μιλήσω εγώ τώρα για τον Ολυμπιακό Λιοσύνη δεν το ξέρω έτσι. Ξέρω όμως τον coach που είναι σοβαρός, καλός προπονητής, με μεγάλη εμπειρία.
Και πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια της περσινής ομάδας της οποίας έχει χτίσει και είναι αποτέλεσμα αυτό. Ότι είχε την ομάδα από πέρσι, συνέχισε φέτος, έβαλε τα καλούπια του τα περσινά και συνεχίζει. Όποιος αντέξει μέχρι το τέλος. Στον άλλο όμιλο, τι βλέπεις? Αρχικά, εγώ έτσι βλέπα να πηγαίνουν τρένο οι Τράχωνες, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Συνέχεια έχασαν έδαφος, έτσι. Αλλά αυτό συμβαίνει. Κάθε ομάδα κάνει κοιλιά, δεν είναι εννοώ τους Τράχωνες, γιατί είναι μια ομάδα που πριν από λίγα χρόνια, γιατί και στη Football League, μην το ξεχνάμε. Μετά είναι στη Γάμα Εθνική, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Η ιστορία συνεχίζεται και γράφεται μέσα στα γήπεδα και στην πρώτη της Αθήνας αυτή τη φορά. Οι ομάδες και η ιστορία που φέρνουν οι ομάδες πίσω τους, έτσι, είναι σεβαστές, έτσι. Αλλά δεν παίζουν ούτε τα ονόματα, ούτε φανέλες μπάλα. 11 από τη μία ομάδα και 11 από την άλλη. Όποιος το παλέψει και είναι προετοιμασμένος και δουλεμένος καλύτερα, αυτός βγαίνει νικητής μέσα από το γήπεδο. Και στο τέλος κάνουμε ταμείο. Νομίζω σωστά το λες, ότι δεν παίζουν αυτό που παράγει κάθε ομάδα και κάθε παίκτης μέσα στο γήπεδο. Αυτό μετράει σαν αποτέλεσμα. Και το λέμε γι' αυτό, ότι καμιά φορά λένε κάποιοι φίλοι, ξέρεις, η τάδε ομάδα, όπως η Παναθηναϊκός, πράγμα, δεν πάει καλά φέτος. Και κάποιοι, έχει την ιστορία της κτλ. Η τάδε έχει ιστορία. Όλες οι ομάδες έχουν ιστορία. Αλλά το θέμα δεν παίζει μπάλα ιστορία. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Σεβαστή ιστορία και το παρελθόν της κάθε ομάδας και κάθε δοξασμένης ομάδας. Αλλά το θέμα είναι ότι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Τι κάνεις. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μείνει πίσω να παίξει μπάλα ιστορία. Μπορεί να παίξει μπάλα ιστορία, δυστυχώς. Αν μείνει στην ιστορία, έτσι δεν θα δει το μέλλον. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να σεβόμαστε την ιστορία, το παρελθόν της κάθε ομάδος, έτσι, το τι έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο. Αυτό σεβαστό, βέβαια. Έτσι. Ναι, το συζητάμε. Αλλά αν μείνει εκεί πέρα, θα λες τι ωραία ήμασταν τότε και δεν θα βλέπεις το τι κάνουμε τώρα. Το να αναπολούμε το παρελθόν δεν σημαίνει ότι γράφει την ιστορία στο μέλλον. Έτσι, πρέπει να παίξει μπάλα, δυστυχώς. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και πρέπει να προσέξει το ελληνικό ποδόσφαιρο για να παρακολουθήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό το λέμε αυτό, γιατί δυστυχώς βλέπουμε σιγά σιγά τη μεγαλώνει η απόσταση. Έτσι, και μένουμε πίσω. Παρότι όταν πήραμε το Euro του 2004, Μανώλη, λέγαμε και ακούγαμε κάποιους να λένε ότι είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτή την επιτυχία, να φτιάξουμε γήπεδα, να συντονιστούμε, να φτιάξουμε υποδομές, να οργανωθούμε. Αλλά δεν έχω δει κάτι τέτοιο, δυστυχώς. Το ποδόσφαιρο και γενικά σαν λαός, έτσι, είμαστε κάτι το οποίο χαιρόμαστε γρήγορα, άμεσα, για λίγο χρονικό διάστημα, προσπαθούμε πάνω εκεί να χτίσουμε κάτι, αλλά πάντα μας φταίει ο άλλος, μας φταίει ο δίπλα, ο παραδίπλα, οπότε δεν φταίμε εμείς οι ίδιοι. Αλλά και οι θύνοντες όμως δίνουν πάρα πολλές υποσχέσεις και δεν τις υλοποιούν, αυτό είναι γεγονός, κάπου και όλοι πρέπει να σκύψουν στο ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί προχωράει. Πάει στο διάστημα σε κάποιες άλλες χώρες. Εδώ δυστυχώς έχουμε χάσει επεισόδια. Εντάξει, είμαστε όπως γενικά σαν κοινωνία στη λειτουργικότητά της, έτσι, όχι στην ποιότητα, στη λειτουργικότητα. Είμαστε πολλά χρόνια πίσω από τους ευρωπαϊκούς λαούς, όχι σε πολιτισμό. Πολιτισμό είμαστε πρώτοι. Στο πολιτισμό είμαστε καλύτεροι και στην επιστήμη. Πρώτοι, πιστεύω, ναι, έτσι, σίγουρα, ναι. Αλλά σε λειτουργικότητες, μια λειτουργικότητα από αυτές είναι και το ποδόσφαιρο. Κοιτάμε το τώρα, δεν κοιτάμε να δημιουργήσουμε. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία με την επιτυχία του 2004. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα γενικά. Και πολύ περισσότερο στο ερασιτεχνικό, έτσι. Για να μην ξεχνάμε ότι το ερασιτεχνικό είναι ο τροφοδότης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Όλοι. Σίγουρα. Από εκεί είναι το πηγάδι το μεγάλο. Κρατώ αυτό που λες, τη λειτουργικότητα του ποδοσφαίρου, γιατί το ποδοσφαίρο πραγματικά είναι όχι μια μικρή κοινωνία, μια πολύ μεγάλη κοινωνία. Και είναι τυχεροί όσοι βρίσκονται σε αυτή την κοινωνία. Αλλά υπάρχει μια λάθος νοοτροπία κυρίως, θα έλεγα, από ορισμένους παράγοντες, και το λέω και στο θέμα του προπονητή, για να έρθουμε και στο κομμάτι το δικό σας. Γιατί όταν πάει καλά η ομάδα, εντάξει, ο προπονητής είναι καλός. Όταν γίνει ένα τσαφ, αμέσως εδώ στην Ελλάδα, βέβαια, κάθε παράγοντας έχει το δικαίωμα να το κάνει που βάζει τα λεφτά του, έτσι. Αλλά αμέσως να τον αλλάξουμε, να τον κάνουμε κτλ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η υπομονή που λέμε. Απ' τη μια, όταν ξεκινάει μια ομάδα τη σεζόν, λέμε να υπάρχει υπομονή και επιμονή, αλλά αυτό δεν τηρείται στη συνέχεια από πολλούς παράγοντες. Ο παράγοντας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, νομίζω ότι είναι ταυτόχρονα και προπονητής. Σεβαστά, ναι, βάζει τα λεφτά του. Κάποιος πρέπει να το κάνει. Αλλά ο καθένας είναι στη δουλειά του. Είδατε προηγουμένως τι είπαμε για τον Ολυμπιακό Λιωσίων. Πιστεύω και έτσι φαίνεται ότι έχουν διακριτούς ρόλους ο καθένας. Ο καθένας στον τομέα του. Και όταν ο καθένας είναι στον τομέα του και κάνει στον τομέα του σωστά τη δουλειά, θα έχουμε σωστά αποτελέσματα. Αν όλοι μπλέκονται στα πόδια όλων, εκεί μπερδεύονται τα πράγματα. Και όταν μπερδεύεις τα πράγματα, δεν έχεις και αποτέλεσμα. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες προς τιμή τους, έτσι δεν τους καθοδηγώ. Προς τιμή, ο καθένας λειτουργεί. Όλα τα δάχτυλα δεν είναι το ίδιο. Δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας όπως νομίζει πράττει. Σίγουρα το κάνει για το συμφέρον της ομάδας. Είτε θέλει να είναι σαν προπονητής, είτε να μην είναι. Αλλά υπάρχουν και πολλοί παράγοντες που δεν ασχολούνται καθόλου με το
αγωνιστικό κομμάτι όταν πάνε στο γήπεδο, πάνε στο γραφείο τους, δεν επεμβαίνουν στο έργο του προπονητή. Παρά μόνο εντάξει, όταν αρχίζει η ομάδα και έχει ένα σερί άτυχων αποτελεσμάτων, εκεί αρχίζουν και ανησυχούν. Εντάξει, και λογικό είναι να ζητάνε ευθύνες και σου λέει τι γίνεται, γιατί δεν πάει η ομάδα καλά. Κοίταξε, Φώτη, επειδή λέμε για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Όλοι ξέρουμε ότι ναι, με ένα ερασιτεχνικό, αλλά πέφτουν χρήματα. Κατά κάποιο τρόπο είναι μια επαγγελματικότητα. Είναι μια δουλειά. Όταν κάνει τη δουλειά, σε οποιαδήποτε δουλειά που κάνουμε και έχουμε ένα αφεντικό από πάνω, πληρωνόμαστε, έτσι δεν είναι. Άρα αυτό που μα πληρώνει πρέπει να μα αξιολογεί. Το θέμα άλλο είναι η αξιολόγηση και άλλο η παρέμβαση. Έτσι. Και τελείως διαφορετικά. Και ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που ματώνουν οι άνθρωποι οικονομικά, έτσι, για να λέμε και το στραβού το δίκαιο, και υπάρχουν ομάδες και υπάρχει αθηναϊκό και υπάρχει ερασιτεχνικό και ποδόσφαιρο στην Ανατολή και Αττική και παντού. Και στη Δυτική και στον Πειραιά, έτσι. Φαντάζεστε να μην υπήρχαν παράγοντες που να χρηματοδοτούν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Όλα αυτά τα παιδιά που μαζεύονται στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, στα γήπεδα, έτσι. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικά σε όλα. Γενικό αθλητισμό. Πού βέβαια. Θα τα βρίσκαμε. Βέβαια. Εκεί θα ήταν μια άλλη κοινωνία, η οποία δεν θα έχει για τα παιδιά δύο εξόδους και θα λέγαμε, α, κοίταξε, έμπλεξε στα ναρκωτικά, έκανε το ένα, έκανε το άλλο. Μεγαλύτερη διαφυγή για ένα παιδί από το φόρτισμα, δυστυχώς, ευτυχώς, έτσι με το φόρτωμα που έχουν με τα μαθήματά τους, είναι να πάνε να αθληθεί. Εκεί θα καθαρίσει το μυαλό του, θα αποφορτιστεί και θα έχει κάποιους άλλους υγιείς διάβλους. Να σε ρωτήσω το εξής, επειδή έχεις ζήσει πολλές εποχές στο κομμάτι του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, βέβαια δεν είσαι μεγάλος άνθρωπος ηλικίας, είναι νέος είσαι. Ποιες είναι οι διαφορές που υπάρχουν από τα προηγούμενα χρόνια, τόσο στην ποιότητα, όσο στην δύναμη, όσο στην τέχνη, τεχνική μέσα στο γήπεδο, τι έχεις διαπιστώσει, είναι προς το καλύτερο, προς το χειρότερο? Εντάξει, έχεις δουλέψει και σε τρίτη εθνική και σε σκληρές κατηγορίες και στην Α Αθηνών που παλαιότερα νομίζω ήταν και πιο σκληρή, παρότι ήταν και χωμάτινα τα γήπεδα, έτσι, αλλά αυτό. Δεν μπορώ να το πω. Παρότι και εγώ έχω βγάλει προπονητικό δίπλωμα ποδοσφαίρο, έτσι. Ναι. Αλλά δεν θέλω να το παίξω προπονητής. Γνωρίζω καλά και εγώ το τόπιο, όπως λέμε. Και με ξέρεις γιατί τα λέμε και συχνά πριν. Ναι, ναι. Και με πολλούς τους φίλους τα λέμε προπονητές. Με όλους είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε εχθροί με κανένα. Τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει προς το καλύτερο, προς το χειρότερο? Κάποια πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί σε ορισμένα σημεία. Έτσι, μιλήσε μας λίγο έτσι. Στο τεχνικό κομμάτι, σαν coach που είσαι. Γενικά, κοίταξε το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν πλέον τα ταλέντα, τα φανταζή που ήταν με την μπάλα, κάνανε μαγικά. Πρέπει αυτά έχουν γίνει τώρα σαν σταγόνα μέσα στο νερό, έτσι. Εννοείς ότι είχαν την πολυτέλεια να βρίσκονται στις σαλάνες κάποια παιδιά και να λειτουργούν. Βέβαια. Τώρα δεν υπάρχουν και αθλητικοί χώροι τόσο πολύ. Και σε αυτούς τους αθλητικούς χώρους που είναι ελάχιστοι στην Αθήνα, έτσι, συνοστίζονται πάρα πολλές ομάδες. Και να θες να δουλέψεις. Πώς θα δουλέψει ένα παιδί να του βγάλεις αυτό που πραγματικά έχει το ταλέντο. Όταν σε ένα γήπεδο, την ίδια ώρα της προπόνησης, έτσι, έχουν τέσσερις ομάδες. Αυτό που λες είναι 5-6 ομάδες, έπειτα είναι και οι υποδομές των ομάδων που πρέπει να κάνουν προπόνηση. Για τις υποδομές των ομάδων μιλάμε, έτσι, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει το παιδί να το δουλέψει. Και αναγκάζονται οι ομάδες να πάνε σε παιχνίδι έχοντας παίζοντας μόνο ένα διπλό, έτσι, άδικη και κάποιο φιλικό μία στο τόσο. Ούτε καν. Ούτε καν. Είχαμε αντιμετωπίσει σε μία ομάδα, έτσι, να κάνουμε στο μισό του γηπέδου ομάδα το αδρικό τμήμα, έτσι. Παράλληλα με το εφηβικό, στο μισό του μισού. Και μετά. Και άντε να λειτουργήσει το παιδί μέσα σε μεγάλο γήπεδο, έτσι. Ακριβώς αυτό. Παιδί. Και τι κάνουν τώρα, κάνει το εφηβικό προπόνηση σε 5x5. Γιατί δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι χώροι. Τι να μάθει, πώς να το μάθει, πώς να του δείξει να μάθει. Καλό βέβαια που υπάρχουν τα 5x5. Αν δεν υπήρχαν και αυτά, δεν θα υπήρχαν και τα παιδιά, αλλά και από την άλλη. Όταν βγαίνει με το παιδί από το 5x5 ή στο 7x7 σε ένα αχανές γήπεδο, εκεί κάπου χρειάζεται κάποιο χρόνο να προσαρμοστεί. Έτσι. Εκεί ήταν η διαφορά όσον αφορά την έκρηξη του ποδοσφαίρου με το 2004 και με την έκρηξη του μπάσκετ το 1987. Το μπάσκετ ήθελε μικρότερους χώρους για να αναπτυχθεί. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο θέλει μεγαλύτερους χώρους, αλλά και εκεί που γίνονται οι χώροι, πάλι γίνονται. Μικρή, ίσα για να λέμε ότι. Το ευτύχημα βέβαια είναι ότι με αυτές τις εκρήξεις που είχαμε, τις επιτυχίες στο μπάσκετ και επί εποχής Νίκου Γκάλη, έτσι, που το θεωρώ ότι το μεγάλος δάσκαλος του μπάσκετ, έτσι, τράβηξε πολύ κόσμο στο μπάσκετ και στον αθλητισμό και βέβαια και στην εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου με το Euro 2004. Και πάλι το ευτύχημα είναι ότι συγκεντρώθηκαν πολλά πιτσιρίκια και συνεχίζουν βέβαια να υπάρχουν και αντικαταστάτες σαν νέα πιτσιρίκια στον αθλητισμό. Αυτό είναι το καλό νομίζω, αλλά. Λείπουν όμως οι αγωνιστικοί χώροι, αυτό που είπα στην προηγούμενη ναι. Στην Αθήνα πόσα γήπεδα είναι? Είναι του Ρουφ, του Ταύρου, έτσι στο ερασιτεχνικό. Της Αλεπότρυπας, του Γαλατσίου,
Ψάχνει κάποιο άλλο. Και του Πλάτωνα, νομίζω, έτσι. Ναι, εντάξει, Πλάτωνα. Δηλαδή. Πόσες ομάδες είναι καταρχήν στην Αλεπότρυπα, πόσες ομάδες είναι στο Γαλάτσι, πόσες ομάδες προπονούνται στον Πλάτωνα. Και πόσες ομάδες στο Ρουφ, έτσι. Και πόσες ομάδες στο Ρουφ. Και όλες αυτές. Λίγο πριν το 2018, και όμως η αλήθεια είναι, η πικρή αλήθεια, ότι δεν υπάρχουν γήπεδα. Δεν υπάρχουν αγωνιστικοί χώροι. Και νομίζω ότι κάποιος πρέπει να βάλει, να πάρει έτσι την απόφαση, να αρχίσει να ψάχνει αγωνιστικούς χώρους, καινούς χώρους που υπάρχουν αρκετοί στην Αθήνα, να τους αξιοποιήσει. Θα μου πεις και τα χρήματα που θα πέσουν. Τι να κάνουμε, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Όταν δεν υπάρχουν χώροι να αθληθεί, το είπα και προηγουμένως, έτσι το παιδί θα πάει κάπου αλλού. Δεν είναι, είναι μόνο στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι. Δηλαδή δεν έχουμε, όλοι οι χώροι έχουν κατακλειστεί από πολυκατοικίες, δεν υπάρχουν οικόπεδα του δημοσίου. Βέβαια, πώς δεν υπάρχουν. Κάνε γήπεδα. Τι είναι, περιχαρακώνεις ένα χώρο και το φτιάχνεις κατευθείαν γήπεδο να μπουν να αθληθούν τα παιδιά. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω το εξής. Πολλοί προπονητές λένε ψάχνουν να βρω σεντερφόρ, ψάχνουν να βρω σεντερφόρ. Δεν υπάρχουν τα κλασικά φορ πλέον, πιστεύεις, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θα πω τη λέξη για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γιατί εντάξει, εκεί μπορεί να υπάρχουν ή μπορεί να μην υπάρχουν. Και εκεί μπορεί να μην υπάρχουν, δεν αποκλείεται. Αλλά πιστεύεις ότι έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα έτσι ώστε πλέον είναι. Βλέπουμε μακρινό κι άλλοι ένα παίχτη που είναι καθαρό εμοσφόρ, είναι αυτό που λέμε μπαίνει δυνατά και βάζει τον γκολ. Οπότε, αν μιλήσουμε για το ερασιτεχνικό, θα σου φέρω ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Αν μιλήσουμε για το ερασιτεχνικό που μας ενδιαφέρει και περισσότερο. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή στην Α, Super League, πόσοι Έλληνες είναι σέντερφορ. Όλες οι ομάδες στα σέντερφορ τους τα ψάχνουν και τα φέρουν να παίξουν. Έτσι. Επιπέδου, άστο. Είναι η υφή του ποδοσφαίρου του ελληνικού που έχει εδραιωθεί στο να μηνθούμε, να δώσουμε βάση στην άμυνα και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε και να βγάλουμε φάσεις. Με συντηρητική τακτική. Με αποτέλεσμα ότι, επειδή είναι πιο εύκολο να μηνθείς από το να επιτεθείς, έτσι όλοι και εμείς οι προπονητές λέμε, α, κοίταξε, θα κρατήσουμε το 0 και θα βάλουμε γκολ. Και εκεί κάπου χάνουμε και εμείς την μπάλα. Και ίσως φταίμε και εμείς σε αυτό, έτσι. Ότι κοιτάμε, δίνουμε πρώτα σε πρώτη φάση την αμυντική μας λειτουργία και μετά την επιθετική. Ενώ θα έπρεπε. Ίσως και το γεγονός ότι εσείς οι προπονητές, και είναι αλήθεια αυτό, δεχόσαστε πίεση από τους παράγοντες που θέλουν σώνει και καλά να μην χάσει πρώτα η ομάδα τους. Αυτό είναι γεγονός, έτσι. Παρότι πολλοί από εσάς και εσείς είστε άνθρωποι που δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του, αυτό είναι γεγονός. Έχουν γνωρίσει και λειτουργία και κάνει αυτό που θέλει να κάνει αυτός και αυτό που νομίζω ότι είναι σωστό. Αλλά και από την άλλη, έτσι, υπάρχει αυτή που λέμε η πίεση, με την καλή έννοια το λέω πίεση, ότι ξέρεις τι, ο κάθε πρόεδρος ή κάθε παράγοντας. Αρχικά δεν θέλει να χάσει η ομάδα του, από εκεί ξεκινάει. Εδώ πίεση για την νίκη. Το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν και στις μικρές κατηγορίες. Έτσι στα ακαδημίες. Εκεί, δηλαδή, εκεί αντί να παίξουν τα παιδιά να το ευχαριστηθούν, να το διασκεδάσουν και μέσα από τη διασκέδαση και τη χαρά θα βγει το κάτι παραπάνω από αυτά τα παιδιά το οποίο μπορείς να το κερδίσεις στο βάθος χρόνου. Εντάξει, οι γονείς, οι παράγοντες. Δεν υπάρχει μόνο η πίεση αυτό που λες από τους παράγοντες. Υπάρχει και η πίεση από τους γονείς που θέλουν τα παιδιά τους στην ομάδα που παίζει να κερδίζουν οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει το παιδί του το δικό τους με τίποτα. Εκεί είναι. Το παιδί μας είναι ο καλύτερος από όλους. Έτσι, το παιδί μας, η σηματοδοξία του γονιού, δυστυχώς. Αντί να αφήσουν τα παιδιά εκεί να ασχολούνται ήρεμα, να διασκεδάζουν. Και ξέρεις, αυτό που γίνεται στο γήπεδο εκεί πέρα, να παίζει το παιδί μου είναι το καλύτερο. Αυτό που λες απόλαυση είναι έτσι. Μεταφέρεται και στο σπίτι. Και γίνεται, πιστεύω, και συζήτηση στο σπίτι με αποτέλεσμα το παιδί να μπαίνει σε ένα άλλο έτσι, τρυπάκι, να μου επιτρέψει να. Βέβαια και από την άλλη, δεν είναι κακό από τη στιγμή που μπήκε στην ποδοσφαιρική μας ζωή ο Μέση και ο Ρονάλντο. Κάθε γονέα θέλει να βλέπει το παιδί του σαν Μέση και Ρονάλντο. Το θέμα είναι να περπατάμε στη γη, να μην περπατάμε έτσι. Και να μην λόγω των γιορτών που έχουμε τώρα να θέλουμε θεία δώρα. Όχι, βέβαια. Έτσι. Άμα δεν δουλέψει, δεν θα σου βγει. Εντάξει, ο Ρονάλντο και ο Μέση που αναφέρθηκε, εντάξει, το είχαν έμφυτο. Βρεθήκαν όμως σε κάποιες ποδοσφαιρικές κοινωνίες. Δουλέψανε, αυτό που λες. Δουλέψανε. Και τι δουλέψανε. Χωρίς δουλειά δεν έρχεται τίποτα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω το εξής, ότι εδώ και αρκετά χρόνια να φύγουμε λίγο από το κομμάτι το αγωνιστικό, αλλά παραμένουμε στο ποδοσφαιρικό, δεν αλλάζει κάτι. Ασχολείσαι με τα δημοτικά δρόμενα στη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι. Ήμασταν και μαζί έτσι, με τον Λίσσαρο. Ελάχιστα χάσαμε την Δημαρχία, δεν έχει σημασία αυτό. Μας ενδιαφέρει η εξουσία έτσι. Και εγώ ήθελα να βοηθήσω εκεί
για το ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, το γήπεδο, το σπίτι της ΑΕΚ, το οποίο έχει διαφημίσει έτσι Νέα Φιλαδέλφεια, είναι γεγονός. Τι γίνεται μέσα από την περίπτωση? Βλέπω ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες εκεί καθαρισμού του χώρου. Τι πιστεύεις ότι γίνεται και τι πιστεύεις θα γίνει? Και μάλιστα είχε και μια ομιλία της προάλλης έτσι ο Λίσσαλος Γεωργαμπλής. Δεν πρόλαβα να έρθω κι εγώ να ακούσω κάποια πράγματα. Ο οποίος άνθρωπος τρέχει, είναι κοντά εκεί το σπίτι, η γειτονιά του, είναι κοντά σε όλο τον κόσμο, όπως και εσύ βέβαια, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και πραγματικά και εσείς μοχθείτε και αγωνείτε για το γήπεδο της ΑΕΚ, που θα είναι ένα ποσφαιρικό στολίδι γενικότερα για την Ελλάδα, όχι μόνο για τη Νέα Φιλαδέλφεια, εάν γίνει. Λοιπόν, ΑΕΚ χωρίς γήπεδο, έτσι. Φιλαδέλφεια χωρίς έτσι. Αυτά πάνε, παιδί, είναι δύο πράγματα αλληλένδα. Η ΑΕΚ με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Με το γήπεδο. Εμείς και ο επικεφαλής της παράταξης έτσι, στην οποία συμμετέχω, ο Λίσσαλος Γεωργαμπλής, είμαστε υπέρ του γηπέδου. Γιατί πιστεύουμε ότι και έτσι είναι. Η λογική αυτό λέει, σαν παράδειγμα τις ευρωπαϊκές χώρες, ότι θα είναι ένα έναυσμα αναπτυξιακό για την περιοχή. Σίγουρα μπορούμε να ζητήσουμε και να φτιάξουμε κάποια πράγματα προς όφελος της πόλης. Την κυκλοφοριακή ρύθμιση, πολλά. Αλλά αυτή η άρνηση που επικρατεί από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής σε όλα και εκ των προτέρων, εντάξει, δεν μπορούμε να την καταλάβουμε καθόλου. Ενώ άλλα είχαμε ακούσει προεκλογικά, έτσι υπήρχε, φαινόταν υπάρχει μια πρόθεση, αλλά βλέπω μια άρνηση γενικότερα ότι υπάρχει. Εντάξει, είναι το να λέμε προεκλογικά είναι στη σημεία των καιρών. Εμείς, σαν παράταξη και ο επικεφαλής, ο Λίσσαλος Γεωργαμπλής έχει πει πάρα πολλές φορές σε όλους, έτσι, ότι εμείς είμαστε υπέρ του γηπέδου, θέλουμε το γήπεδο, γιατί πιστεύουμε ότι ανήκει εκεί πέρα. Και να σου πω και κάτι άλλο, Φώτη. Αν δεν είχε γκρεμιστεί το γήπεδο, εκεί δεν θα ήταν το γήπεδο? Ακριβώς. Τι θα λέγαμε τότε? Βέβαια. Γιατί είναι το γήπεδο εκεί? Δεν θα κοιτούσαμε αναπτυξιακά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερη την ποιότητα και την κυκλοφορία? Και εγώ πιστεύω ότι θα είχε λυθεί και το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Γιατί άκουγα αρκετούς πριν λέγανε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη κυκλοφορία. Γιατί τώρα έχει λυθεί η κυκλοφορία, το πρόβλημα της κυκλοφορίας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ίσα-ίσα νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα τότε τα πράγματα. Γιατί υπήρχε το σχέδιο, υπήρχε και το πλάνο και από τον Δημήτρη Μελισσανίδη να ξεπεραστεί και αυτό το πρόβλημα. Και θα ήταν πολύ καλύτερα. Όταν υπάρχει θέληση και καλή προδιάθεση έτσι, από όλες τις πλευρές, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής δεν βλέπουμε μια καλή προδιάθεση. Είναι λίγο δύσκολα, αλλά είναι αυτό που σου είπα. Πιάνουμε το δεδομένο ότι υπήρχε το γήπεδο εκεί πέρα, δεν είχε γκρεμιστεί. Όχι, βέβαια. Τι θα κάναμε? Βέβαια. Τι θα έλεγε η Δημοτική Αρχή? Α, γκρεμίστε το γιατί δημιουργεί πρόβλημα στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι έρχεται κόσμος έτσι, στην πόλη τώρα που έχουν ξεκινήσει εργασίες. Φαντάσου όταν θα περατωθεί και με βάση τα σχέδια δείχνουν ότι θα είναι ένα κόσμημα. Έτσι, για την πόλη. Και επειδή καμιά φορά μιλάμε παρόλο και όσον αφορά για τα έργα, συγγνώμη Φώτη, ναι. Από ό,τι έχουμε δει, έχουν τελειώσει όλο το σκάψιμο και είναι στο στάδιο της θεμελίωσης. Μάλιστα. Σε καλό ρυθμό. Δεν έχω δει να ενοχλείται κάποιος από όλη αυτή την εργασία που έχει γίνει μέχρι τώρα. Όχι, και βλέπω, δεν νομίζω ότι έχει ενοχληθεί κανείς έτσι. Εντάξει, όταν γίνεται ένα έργο, ναι. Εδώ φτιάχνουν τα καλώδια της ΔΕΗ τότε στην πολυκατοικία μας, εντάξει. Λογικό είναι. Αλλά χωρίς να ταλαιπωρηθεί κάποιος, ανάπτυξη δεν γίνεται. Και επειδή μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε στη χώρα μας αυτή για ανάπτυξη, κάθε φορά ακούμε αυτή την καραμέλα. Από τη στιγμή που γκρεμίστηκε το γήπεδο της ΑΕΚ, κλείσαν και πολλά μαγαζιά. Έτσι, γιατί το λέω αυτό σε πολύ κόσμο. Όταν υπήρχε το γήπεδο, ερχόταν άλλος να φάει το σουλάκι του, να φάει το φαγητό του, να ψωνίσει κάτι, να ψωνίσει ρούχα, να πάρει εκείνο, να πάρει τ' άλλο. Υπήρχε μια μικρή, έστω και πιο έντονη κίνηση στα μαγαζιά από άλλα χρόνια. Εντάξει, ο κόσμος έρχεται, όταν σταμάτησε το γήπεδο, εντάξει, η επισκεψιμότητα ήταν μικρότερη, σίγουρα θα γίνει μεγαλύτερη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Με άξονα το γήπεδο μπορείς να κάνεις στην πόλη πολύ περισσότερα και πιο ωφέλιμα πράγματα. Να ζητήσεις κάποια άλλα πράγματα που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής συνεπικουρούμενο από το γήπεδο, έτσι. Μάλιστα. Και να σου πω κάτι για άλλο. Το γήπεδο θα είναι, η επισκεψιμότητα σε μεγάλο βαθμό, θα είναι μία φορά στις 15 μέρες. Αυτό τον απασχολεί. Λοιπόν, Μανώλη Θεμέλη, πριν σε ευχαριστήσω για την παρουσία στην εκπομπή, θα ήθελα να μου κάνεις την ευχή που θα ήθελες να κάνεις εσύ και για τα Χριστούγεννα και για την πρωτοχρονιά που έρχεται, έτσι. Να ευχηθώ σε όλους πάνω απ' όλα υγεία. Να έχουμε την υγεία μας και όλα τα άλλα θα έρθουν μετά. Το λέω από
έτσι, από προσωπικά βιώματα τον τελευταίο καιρό. Να ευχηθώ σε όλο το αθηναϊκό ποδόσφαιρο να έχει επιτυχίες, να έχει καλή οργάνωση, σε όλους τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου υγεία και να ελπίσουμε ότι το 2018 θα δούμε περισσότερο κόσμο στα γήπεδα, στο ερασιτεχνικό, καλύτερο ποδόσφαιρο και στο τέλος της σεζόν, αυτοί που, επειδή μίλησαμε στην αρχή, αυτοί που είναι άξιοι να ανέβουν την κατηγορία, να την ανέβουν, αυτοί που είναι να παραμείνουν στην κατηγορία και είναι άξιοι να το καταφέρουν. Τα καλύτερα ευχόμαστε και για τις ομάδες. Να σε ευχαριστήσω και εμείς στο σημείο αυτό, μέχρι να συνεχίσουμε την εκπομπή, πάμε να δούμε γκολ και από μεγάλα ονόματα ποδοσφαίρου και από προηγούμενα έτη, έτσι να θυμηθούμε κάποια πράγματα, αποστημένες μπάλες όπως λέμε, αποστημένες φάσεις, θεαματικά γκολ.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κοντά μας, όπως βλέπετε, έχουμε τον γνωστό πλέον και ικανότατο προπονητή και πετυχημένο τον Αντώνη τον Καρπούζα. Ένας προπονητής που έχει δουλέψει σε όλες τις κατηγορίες και στις επαγγελματικές, στις μεγάλες επαγγελματικές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και κύριε Καρπούζα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Που πάνω απ' όλα, έτσι να το τονίσω, είσαστε άνθρωπος και επειδή μιλάμε για το κλίμα των ημερών και των Χριστουγέννων, γιατί είσαστε από τους λίγους ανθρώπους που παρατηρώ κάθε μέρα στο Facebook. Ξέρετε σε πολύ κόσμο τις καλημέρες, τις καλησπέρες, με υγεία και ευχόσαστε το καλύτερο για κάθε άνθρωπο. Κάτι που λείπει δυστυχώς πολύ τα τελευταία χρόνια από την ελληνική κοινωνία και ειδικότερα τα 2-3-4 τελευταία χρόνια που λόγω της οικονομικής κρίσης βλέπουμε ανθρώπους να είναι αμίλητοι στον δρόμο, αγέλαστοι, να έχουν τα νεύρα τους και να μην λειτουργούν σωστά, να λείπει αυτό το οικογενειακό κλίμα. Και αυτό χαίρομαι σε εσάς που δίνετε το κουράγιο σε πολύ κόσμο κάθε μέρα. Θέλω να πω το εξής, ότι το ποδόσφαιρο για μένα ενώνει, δεν διχάζει. Μέσα από εκεί είναι μια ποδοσφαιροπαρέα, μια μεγάλη κοινωνία, η οποία μας ενώνει πολύπλευρα. Άλλα παιδιά έχουν σταματήσει το ποδόσφαιρο, έχουν γίνει προπονητές, άλλοι προπονητές, άλλοι είναι παλέμαχοι. Είναι φίλοι οι οποίοι μέσα στα γήπεδα έχουμε αδρωθεί και μέσα από εκεί ζήσαμε τις οικογένειές μας και φτιάξαμε τη μικρή κοινωνία αυτή του ποδοσφαίρου που ουσιαστικά γουστάρουμε. Είναι μεγάλη, δεν είναι. Είναι μεγάλη, είναι μεγάλη και μέσα από εκεί βλέπετε και τα πάντα κινούνται μέσα από το ποδόσφαιρο. Κυβερνήσεις πέφτουν, το ποδόσφαιρο αδρώνεται συνέχεια. Παρότι υπάρχει κρίση στην Ελλάδα, βλέπετε ότι το ποδοσφαιρικό κομμάτι είναι πάντα στην επικαιρότητα, οι ακαδημίες λειτουργούν, το ποδόσφαιρο παίζεται στα γήπεδα και βλέπετε ο κόσμος, παρότι υπάρχει στεναχώρια, υπάρχει, είναι εκεί και το υποστηρίζει. Και είναι, αυτό που λέτε είναι ένας τρόπος εκτόνωσης με την ευχάριστη έννοια, με την καλή έννοια, γιατί έρχονται εκεί ο κόσμος να ανταλλάσσουν κάποια πράγματα μεταξύ τους, να συζητήσουν και για τα προβλήματά τους, έτσι. Αυτό που λες, και τελικά καμιά φορά λέμε ότι υπάρχει αυτός ο φανατισμός στα γήπεδα, αλλά τελικά το ποδόσφαιρο ενώνει, γιατί μετά από το ματς και οι παίκτες αντίπαλοι τα λένε μεταξύ τους και οι αντίπαλοι οπαδοί, φύλαθροι στην εξέδρα επίσης τα λένε μεταξύ τους. Και όπως λες, το ποδόσφαιρο έχει συνέχεια, γιατί κάποια παιδιά γίνονται προπονητές, έχοντας και τις οικογένειές τους, έτσι, κάποια συνεχίζουν σε κάποια άλλα πόστα, γίνονται και παράγοντες στις ομάδες τους και αυτό είναι καλό, νομίζω. Είναι ένα όμορφο κομμάτι το ποδόσφαιρο, το οποίο μας γεμίζει και μας δίνει όθηση για να μπορούμε να λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας και να μπορούμε να χτίζουμε τη ζωή μας μέσα από αυτό το ωραίο που παράγει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή σε ανδρώνει. Σωστό. Έχει κάποιες άλλες στιγμές που πραγματικά δεν μπορούν να συγκριθούν με κάποιες άλλες στο ποδόσφαιρο. Έχει άλλες συγκινήσεις η ποδοσφαιρική γενικά και η αθλητική ζωή. Πολλές συγκινήσεις που όσοι δεν τις ζουν είναι κρίμα που απέχουν από αυτές και δεν βρίσκονται σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, να μιλήσουμε καταρχήν ανεβαίνοντας για τον Άγιο Δημήτρη που είσαστε χρόνια σε επάλξεις. Στηρίζετε αυτή την ομάδα. Την γνωστή Μπάρτσα, έτσι όπως την ξέρουμε όλοι στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο και στο αρασενικό ποδόσφαιρο, τον Μπραχάμι, τον Άγιο Δημήτριο, τον ΠΑΟ Αγίου Δημητρίου, που έχει παίξει στις επαγγελματικές κατηγορίες, επί ημερών δικό σας πάλι. Ποια είναι η φιλοσοφία που υπάρχει φέτος στην ομάδα που βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία της Αθήνας? Βέβαια θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, δεν έχει σημασία αυτό. Ποια είναι η φιλοσοφία με την οποία λειτουργεί η ομάδα και ποιοι είναι οι στόχοι για τη φετινή σεζόν, για το φετινό πρωτάθλημα? Εμένα το όνομά μου συνδέθηκε με τον Άγιο Δημήτριο από το 2000 με πρόεδρο τον Μανώλη Τζινευράκη, ο οποίος είναι και μέχρι σήμερα. Και ένας άνθρωπος που δίνει και τις δικές του μάχες, έτσι, για να κρατήσει το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, όχι μόνο την ομάδα του. Είναι ένας άνθρωπος που γουστάρει αυτό που κάνει, χαλάει χρήματα και υποστηρίζει πάρα πολύ το αθηναϊκό ποδόσφαιρο και δει τον Άγιο Δημήτριο. Είναι μια ομάδα που έχει μπει μες στο πετσί του και παρότι οι επαγγελματικοί του στόχοι και οι επιχειρήσεις του δεν είναι στον Άγιο Δημήτριο, στηρίζει και ουσιαστικά είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει οικονομικά την ομάδα. Το βλέπω ότι χρόνια τώρα, έτσι, και από μικρό παιδί το θυμάμαι, ότι είτε με βροχές, είτε με χιόνια, είτε με ζέστες, είτε με κρύα, είτε το παιχνίδι γίνεται 9 το πρωί, είτε 11 το βράδυ, είναι στο γήπεδο συνέχεια, έτσι, κοντά στους παίκτες στην ομάδα. Ο πρόεδρος, ο Μανώλης Τσινευράκης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, υποστηρίζει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, το στηρίζει και του αρέσει αυτό που κάνει. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού του, το οποίο δεν το αφήνει με τίποτα.
και εγώ έχω συνδέσει το όνομά μου μαζί τους και από τη Δέλτα Εθνική, από τη Γάμα Εθνική, από τη Βήτα Εθνική, σε πολλή πλευρά κομμάτια και διοικητικά και τεχνικά, σαν τεχνικός διευθυντής και σαν προπονητής, και είναι κάτι που μας έχει ενώσει και σε δύσκολες καταστάσεις και σε πολύ καλές καταστάσεις. Και στο διάταστα, λοιπόν, ποια είναι η φιλοσοφία που επικρατεί φέτος στην ομάδα και ποιος είναι ο τελικός της στόχος, έτσι, για να ο Άγιος Δημήτριος είναι υποχρεωμένος σε όποια κατηγορία και να είναι να πρωταγωνιστεί. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό, το οποίο ουσιαστικά περνάει από πάνω μου, γιατί μου έχει δώσει ο πρόεδρος ο Μανώλης Τζιναβράκης την απόλυτη ελευθερία κινήσεων, να μπορώ λέμε, να διαχειριστώ την ομάδα τόσο όσο οργανωτικά και ποδοσφαιρικά και προπονητικά. Παράλληλα στην ομάδα αυτή είναι, φέτος έχω την τύχη να έχω ένα άνθρωπο κοντά μου, τον Βασίλη τον Χρυσοχώ, σαν γενικό αρχηγό, ο οποίος ήταν χρόνια στον Άγιο Δημήτριο, πολύ πλευρά στην ομάδα σαν γενικός αρχηγός και στήριζε την προσπάθεια και τις καλές και τις χρυσές εποχές της Μπάρτσας. Και από τη στιγμή που του έκανα την πρόταση, ήρθε κοντά μου να με υποστηρίξει. Παράλληλα, υπάρχουν και κάποια άλλα παιδιά στη διοίκηση, οι οποίοι βοηθάνε την ομάδα, όπως είναι ο Γιώργος ο Χρυσικός, είναι ο Κώστας ο Καφούρος, πρώην πρόεδρος στην Θεία Λάγιου Δημητρίου. Πολλά παιδιά τα οποία υποστηρίζουν την ομάδα και είναι πίσω από τον πρόεδρο, τον Μανώλη Τζιναβράκη, ο οποίος ηγείται αυτής της προσπάθειας. Και ο στόχος μας, αν μη τι άλλο, είναι ο πρωταθλητισμός. Παρότι είσαι καταδικασμένος για πρωταθλητισμό και το ξέρεις αυτό, εντούτοις σε παραδέχομαι και έτσι να πω τη λέξη, είναι μεγάλη μαγιά αυτό που κάνεις. Δεν έχεις φύγει από το εγχείρημα το να χρησιμοποιήσεις νέα παιδιά. Έχεις βάλει και πολλά παιδιά νέα μέσα και μπράβο σε αυτό που κάνεις, νομίζω. Ο στόχος μας από πέρσι που πήγα το Δεκέμβριο ήταν να μπορέσουμε να βγάλουμε δικά μας παιδιά στο προσκήνιο στον Άγιο Δημήτριο. Ένας τρόπος ήταν να δώσουμε την ευκαιρία σε παιδιά τα οποία είναι φιλόδοξα και γουστάρουν να παίξουν ομάδα στον Άγιο Δημήτριο, σωστό, γιατί είναι η ποδοσφαιροπαρέα τους εκεί, και παράλληλα να μας εκφράσουν αγωνιστικά και να τους δώσουμε την απόλυτη υποστήριξη και με τα λάθη τους και με τα σωστά τους, να τα πετάξουμε στο γήπεδο μέσα, να δρωθούν και να μας δώσουν αυτό που ουσιαστικά περιμένουμε στον Άγιο Δημήτριο. Είμαι πολύ χαρούμενος που σε αυτή την προσπάθεια πρωτοστατώ με τις ευλογίες του Προέδρου του Μανώλη Τζιναβράκη, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να με υποστηρίξει και σε δύσκολες στιγμές, γιατί η ομάδα που πρωταγωνιστεί ο Άγιος Δημήτριος είναι υποχρεωμένος να βάλει δικά του παιδιά μέσα με όποιο κόστος για τον προπονητή και για την ομάδα. Μια και είπες προηγουμένως και για να βρίσκεις στην Δέλτα Εθνική, γιατί έχεις περάσει και από αυτό το στάδιο, πιστεύεις ότι χρειαζόταν αυτή η κατηγορία, χρειάζεται, λείπει ή τελικά ήταν κάτι που ήταν ανώφελο, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει και που δεν υπάρχει πλέον? Εγώ θεωρώ ότι από του χρόνου θα υπάρξει η Δέλτα Εθνική κατηγορία. Πιστεύω ότι είναι έχει οριμάσει αυτό να ξαναγυρίσουμε στην Δέλτα κατηγορία, γιατί το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν αντέχει στην Ελλάδα σε τρεις σταθμούς. Δηλαδή Α, Β, Γ, Εθνική, επαγγελματικό. Όλοι οι προέδροι δηλαδή θα φύγουν τρέχοντας από το ποδοσφαιρικό γίγνεσθε. Δεν μπορούν να κόβουν 100 εισιτήρια, 50 εισιτήρια και να έχουν 3.000 έξοδα και 4.000 έξοδα σε κάθε παιχνίδι διαιτησίες. Και αυτό το έχω διαπιστώσει που λες, ότι κάποιες ομάδες που έχουν ανέβει στην ΓΑΜΑ Εθνική στη συνέχεια καταστράφηκαν, όχι οικονομικά, ενώ ότι δεν πήγαν καλά, έπεσαν και στη συνέχεια έπεσαν και σε μικρότερες κατηγορίες. Δεν μπορούν να έχουν συμβόλαια. Η ΓΑΜΑ Εθνική δεν μπορεί να έχει συμβόλαια, δεν μπορεί να έχει εφορίες, δεν μπορεί να έχει ΙΚΑ, δεν μπορεί να ανταπεξέλθουν αυτές οι ομάδες. Από την άλλη, από τη στιγμή που το κράτος δεν δίνει ούτε σε Β' Εθνική ούτε σε ΓΑΜΑ Εθνική σήμερα το κίνητρο να μπορεί να υποστηρίξει την ομάδα. Γιατί σου λέει είναι ΠΑΕ και πρέπει να έχει έσοδα μόνη της. Είναι και πολλά τα έξοδα, έτσι. Μετακινήσεις και μόνο με το πλοίο να πας στην Κρήτη ή σε άλλα ταξίδια. Και για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Μάνι, έτσι θέλεις, νομίζω είναι 120.000 budget μόνο και μόνο για να λειτουργείς. Δεν λέμε τώρα για τις μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι φέτος θα αλλάξει αυτό. Πεποίθησή μου είναι ότι έχει οριμάσει αυτό και θα γίνει η ερασιτεχνική κατηγορία η ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε εκεί πρέπει και εμείς οι ομάδες οι οποίες είμαστε Α, ΕΨΑ και Β, ΕΨΑ να προσέξουμε λίγο εκεί σε αυτό το κομμάτι, στο πρωταγωνιστικό κομμάτι, γιατί μπορεί να μην αντί να περιμένουμε μια ομάδα να ανέβει, να ανέβουν δύο. Εκεί που είναι να ανέβουν δύο στη Β κατηγορία, να βρεθούν να ανέβουν τρεις και τέσσερις. Μάλιστα. Αναλόγως με τι θα γίνει και στην Τρίτη Εθνική, έτσι. Ακριβώς. Ποια διαφορά πιστεύεις, επειδή ήσουν και στην Football League, στην πρώην Δεύτερη Εθνική, βλέπεις αυτό, του τωρινού επαγγελματικού ποδοσφαίρου με τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και στην Α' Εθνική, έτσι, που δεν βλέπουμε, κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω και λάθος και αυτό, διόρθωσέ με. Δεν βλέπουμε δυστυχώς ποιοτικό ποδόσφαιρο.
Να σας πω κάτι. Όπως έχει γίνει η Β' Εθνική, νομίζω ότι καλύτερα είναι να πάμε να δούμε ένα παιχνίδι Β' κατηγορία Αθηνών, Α' κατηγορία Αθηνών. Θα έχει πιο πολύ αξία παρά αυτά τα παιχνίδια τα οποία κοστολογούνται και παίζονται σε άλλες βάσεις. Γιατί δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο που περιμένουμε να δούμε όταν όλες οι μισές ομάδες είναι χρεωμένες. Δεν μπορούν να πληρώσουν τους ποδοσφαιριστές τους, οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο και λέγονται επαγγελματίες. Τι ποδόσφαιρο να δούμε μέσα από εκεί? Εκεί πρέπει να βοηθήσει το κράτος τη Β' Εθνική, να μπορέσει να δώσει κίνητρα στις ομάδες, να μπορούν να βγάζουν τα έξοδά τους και από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχουν τηλεοπτικά συμβόλαια, δεν υπάρχουν επιδοτήσεις από το κράτος για τις κατηγορίες αυτές. Πώς θα αντέξουν για να, να παίξουν κάποια παιδιά Β' Εθνική, να το ευχαριστηθούν, να γουστάρουν και να πάνε Α' Εθνική? Κύριε Καρπούζα, εγώ το έλεγα και καιρό και το έγραφα καιρό ότι θα φτάσουμε σε σημείο όπου η Football League θα γίνει, βέβαια και η Τρίτη Εθνική τώρα είναι ουσιαστικά, ακούγεται σαν εραστενική, αλλά δεν είναι έτσι, είναι μια επαγγελματική. Αλλά το έλεγα ότι θα φτάσουμε σε σημείο λόγω και της οικονομικής κρίσης, πλέον δεν υπάρχουν, δεν περισσεύουν έτσι, και η Football League θα γίνει περίπου σαν την Γάμα Εθνική, μια επαγγελματική και κάτι παρακάτω, γιατί δεν αντέχει πλέον το στερεόμα έτσι οικονομικά. Είναι λυπηρό να βλέπεις ομάδες Β' Εθνικής, οι οποίες πρωταγωνιστούσαν για πολλά χρόνια και να έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν 50 συμβόλαια, 40 συμβόλαια, 60 συμβόλαια σε ποδοσφαιριστές για να μπορούν να κρατήσουν τις ομάδες. Για να έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν. Έτσι. Να έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν και να βλέπεις τώρα τον Αχαρναϊκό που έχω παίξει τον Αχαρναϊκό. Ήταν η πρώτη ομάδα μου που βρίσκα και στεναχωριέμαι πραγματικά και είναι λυπηρό να έχει φάει μείον 50 τόσους βαθμούς. Και είναι αμαρτία δηλαδή για το ποδοφερικό γίγνεσθε τη περιοχή του. Και κάνω και εγώ παλιότερα ρεπορτάζ στον Αχαρναϊκό, παρότι δεν είμαι από την περιοχή και εγώ λυπήθηκα πραγματικά που έπεσε η ομάδα, αλλά τα έλεγα και κάποιοι δεν με άκουγαν. Έγραφα από καιρό το καλοκαίρι ότι θα σκάσουν εκεί 20-30 προσφυγές και κάποιοι έβγαιναν και έλεγαν κάπου αλλού, παράγοντα την πρώην παράγοντα ομάδα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να συνεχίσει. Να, όμω που δυστυχώ το κακό έγινε και δικαιώνουμε και δεν ήθελα να δικαιωθώ. Μακάρι να ακολουθούν και άλλε 3-4 ομάδε. Δεν θα αντέξουν, πιστεύω, δεν αντέξουν μέχρι τα Χριστούγεννα, θα είναι πολύ δύσκολο. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Από τα Χριστούγεννα και μετά πιστεύω ότι κάποιε ομάδε δυστυχώ δεν τα αντέξουν και όπω επίση και κάποιε ομάδε από την Τρίτη Εθνική που θα έχουν μείνει πολύ πίσω στη βαθμολογία πλέον και αυτέ θα σταματήσουν, πιστεύω, να παίζουν γιατί δεν θα υπάρχει και λόγο να κάνουν και τα έξοδα για τη μετακίνηση. Θα είναι πρωτάθλημα 2 και 3 καταχυτήτων. Και τα βλέπετε μπροστά σας. Από την άλλη, βέβαια, ακούω την πολιτεία και αυτό είναι καλό. Βέβαια, πρέπει να προσαρμόσει τα πράγματα σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις και να αναμορφώσει το ποδόσφαιρο με τις απαιτήσεις που υπάρχουν πλέον και με τα δεδομένα που υπάρχουν στις ομάδες. Αλλά για την άλλη, ακούω ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα αυτό το εγχείρημα και δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα συμβεί. Ότι μπορεί στο κύπελο να συμμετέχουν και ερασιτεχνικές ομάδες. Νομίζω αυτό είναι καλό. Γιατί βλέπω και το παράδειγμα στην Αγγλία, εδώ και χρόνια γίνεται αυτό, έτσι δεν είναι τώρα τωρινό. Αυτό θα με ευχαριστήσει από την αλήθεια. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Όχι, όχι, νομίζω ότι πρέπει να γίνει, να μπαίνει αυτό το ερέθισμα, γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι βαριά ονόματα στο ποδόσφαιρο και έχουν πέσει πιο χαμηλά για διαφόρους λόγους, είτε χρέη, είτε ΙΚΑ, το ένα άλλο, και έχουν γυρίσει προς τα πίσω. Αλλά όμως επαναδραστηριοποιούνται και σιγά σιγά ξαναβγαίνουν στο προσκήνιο. Και εκεί αυτό που θα του δώσει η πολιτεία να μπορέσουν να παίξουν στο κύπελο θα είναι για μένα πάρα πολύ καλό. Το θέμα στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία και δεδομένου βέβαια ότι και ο Παναθηναϊκός δεν πάει καλά, αλλά δυστυχώς το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν είναι, υπάρχει έτσι, δεν είναι ούτε φιλανθρωπικό ίδρυμα, ούτε όποιος δεν αντέχει οικονομικά δεν μπορεί να συμμετέχει και όλα αυτά. Σε ικανοποιεί το θέμα φέτος στη φετινή σεζόν, στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία που είναι και η βιτρίνα, όπως λέμε, του ελληνικού ποδοσφαίρου? Να σας πω κάτι. Αυτό που με ικανοποιεί και με χαροποιεί είναι ότι δύο ομάδες, όπως ο Ατρόμητος ή μια ομάδα που έπαιξα και είχα και μια άνοδο από Β' Εθνική στην Α' Εθνική εκεί, και ο Πανιώνιος, νομίζω ότι είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις του προγραμματίματος και αυτή η παρουσία αυτών των ομάδων νομίζω ότι λέει πολλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Πανιώνιος μια ομάδα που πραγματικά σωστά το λες και το υποθετήσε ότι χρησιμοποιεί αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά των ξένων έτσι. Απλά θέλουμε οι ξένοι να είναι καλύτεροι από τους Έλληνες που έρχονται. Όχι να έρχονται μόνο για να έρχονται, έχει βάλει αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και τους έχει μοιράσει και στις μεγάλες ομάδες. Και αυτό με ικανοποιεί ότι, να, επιτέλους αυτό που λέμε ότι λειτουργούν οι υποδομές, φαίνεται στην πραγματικότητα και στο παράδειγμα του Πανιωνίου. Και να πω και κάτι.
Εκεί είναι προπονητής και ένα παιδί δικό μας, το οποίο ανδρώθηκε μέσα από τον Άγιο Δημήτριο. Του δώσε τη σκυτάλη του προπονητού ο Μανώλης, ο πρόεδρος, ο Μανώλης Τζινευράκης. Τον έριξε στα βαθιά πολύ μικρό και νομίζω ότι ήταν μια επιτυχία προσωπική του Προέδρου που έβγαλε αυτόν τον προπονητή, ο οποίος σήμερα πρωταγωνιστεί στην Α Εθνική και έχει περάσει με μεγάλη επιτυχία από πολλές ομάδες. Μάλιστα. Και είναι αυτό που λέμε ότι τελικά. Το Μιχάλη τον Γρηγορίου, γι' αυτό και Μιχάλη τον Γρηγορίου μιλάμε. Πράγματι αποδεικνύεται σε πολλές περιπτώσεις έτσι, ότι από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που είναι ο αιμοδότης του ελληνικού ποδοσφαίρου και το λέμε συνέχεια αυτό, πολλά παιδιά έχουν διαπρέψει και σαν προπονητές τώρα, αλλά και στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Όπως και ο πρόεδρος του Ατρομή, του Σπανός, ο οποίος προχώρησε πολύ νωρίς και έβγαλε μπροστά τον Παντελίδη. Ο οποίος ο Σάββας ο Παντελίδης σήμερα είναι από τους κορυφαίους προπονητές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια και μιλάμε για Σάββα Παντελίδη, και αυτός έχει δουλέψει και σε ομάδα της Εθνικής έτσι, και τα λοιπά, και σε φουτμπολ έχει δουλέψει ο άνθρωπος και σε μεγάλες κατηγορίες. Πώς βλέπεις αυτή την τρίτη νική φέτος της ομάδας της Αθήνας? Πιστεύεις θα επιβιώσουν, κάποιοι θα καταφέρουν να πάρει το πρωτάθλημα, θα κρατηθούν στην κατηγορία? Γιατί υπάρχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα και μια σκληρή μάχη με τις ομάδες της Κρήτης. Και αυτές είναι πολύ δυνατές. Και το έλεγα σε κάποιους φίλους προπονητές ότι θα τα βρείτε μπαστούνι με τις ομάδες της Κρήτης. Εντάξει, η Κρήτη έχει 5-6 ομάδες οι οποίες μεταξύ τους έχουν ένα δικό τους κόσμο και είναι πολύ δύσκολο να τον ανοίξεις αυτόν. Θα θέλει μεγάλη προσπάθεια οι εθνικές ομάδες να μπορέσουν να περάσουν μέσα από αυτό το Γολγοθά. Γιατί όταν έχεις 6 ταξίδια στην Κρήτη, είναι πολύ δύσκολο να το αντέξεις. Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Πάντως, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι μπορεί να λέμε για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό ή ΑΕΚ, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι στο Αθηναϊκό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, που έχουν περάσει από πολύ μεγάλες κατηγορίες, όπως είναι και ο Άγιος Δημήτριος. Έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και αυτές οι ομάδες κάποτε υπήρξαν στα υψηλά σκαλοπάτια, στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί καμιά φορά λένε οι φίλοι μας, κρίμα εκείνο, κρίμα τ' άλλο. Ναι, αλλά κρίμα και που έχουν πέσει και αυτές οι ομάδες όμως. Έτσι είναι ακριβώς, και μέσα από αυτές τις αναλαμπές ξαναφυτρώνει αυτή η διάθεση, αναβιώνει αυτό το συνέστημα το όμορφο, και θέλουν κάποιοι άνθρωποι να σπρώξουν αυτή την προσπάθεια. Να μπορέσει η ομάδα αυτή να παίξει στην Α κατηγορία. Ο Μανώλης Τζινευράκης, ο πρόεδρος μας, ο οποίος κάνει τα πάντα για αυτή την ομάδα και έχει τον πρώτο λόγο και να βοηθήσει την ομάδα, θα κάνει τις όποιες προσπάθειες χρειάζεται για να μπορέσουμε φέτος να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κάνουμε την άνοδό μας πραγματικότητα για τους φιλάθλους μας. Και ο Μανώλης Τζινευράκης είναι από τους ανθρώπους που έχουν υπομονή στο ποδόσφαιρο. Ναι, μεν, όπως είπαμε, ο Άγιος Δημήτρης πρέπει να πρωταγωνιστεί, γιατί είναι μια ομάδα με ιστορία πράγματι, αλλά από την άλλη δεν βιάζεται. Δηλαδή, περιμένει μέσα από μια οργανωμένη δουλειά, έχοντας εμπιστοσύνη σε σένα που σε αυτά είσαι μέτρη, θα έλεγα, από μια οργανωμένη και μεθοδική δουλειά, να φτάσει η ομάδα στο σημείο που πρέπει, όχι μόνο να ανέβει και να πέσει την άλλη χρονιά απευθείας. Γιατί έχω δει πολλά σωματεία στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας, ανέβηκαν και ξανά έπεσαν, και μάλιστα έπεσαν χωρίς αμαχητή. Και το λέω και σε κάποιους προέδρους, λέω, παιδιά, γιατί ανέβηκατε αυτή τη στιγμή που πέσατε τόσο πολύ εύκολα? Τι να την κάνεις στην Α κατηγορία όταν δεν μπορείς να σταθείς? Αυτό που κάνουμε φέτος στον Άγιο Δημήτριο είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Σε συνεργασία με την Ακαδημία μας, που εκεί ουσιαστικά διευθύντης Ακαδημιών είναι ο Στέλιος Μαθάς, ένας παλιός παράγοντας, ο οποίος έχει βοηθήσει στο παρελθόν την ομάδα του Αγίου Δημητρίου επί εποχής μας από το 2000-2001 μέχρι 2005 που στήσαμε την Ακαδημία μας. Ξανά πάλι είναι στο στερέωμα και βοηθάει την προσπάθεια αυτή, είναι κοντά μας και έχουμε καταφέρει να ανεβάσουμε 13 παιδιά στην πρώτη ομάδα, να κάνουμε 13 καινούρια δελτία, τα οποία τα κατάθεσαμε φέτος στην ΕΠΣΑ, και πράγμα που δεν είχε γίνει τόσα χρόνια στον Άγιο Δημήτριο. Και αυτά τα παιδιά τα έχουμε περάσει, τα 5-6 παίζουν στη βασική εντεκάδα της ομάδος και τα υπόλοιπα είναι μεταξύ πάγκου και αλλαγών. Να λοιπόν μια σημαντική είδηση που βγάζεται τώρα, ότι 13 παιδιά από την ομάδα στα σπλάχνα του συλλόγου προωθήθηκαν, κάτι το οποίο νομίζω και πρωταγωνιστούμε και αποτελεί κίνητρο και για την περιοχή, για να φέρουν τα παιδιά του στον Άγιο Δημήτριο, έτσι. Γιατί είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, δεν είναι μόνο σλόγγαν που λέμε εντάξει προωθούμε τα παιδιά, σε εσάς γίνεται πραγματικότητα, και 13 παιδιά δεν είναι και λίγο. Είναι ένα κόστος το οποίο το πληρώνει ο Άγιος Δημήτριος και το πληρώνω και εγώ και το πιστώνω. Το πιστώνομαι σαν προπονητής, αλλά να σας πω κάτι, δεν πάω μόνος μου, έχω τη συμπαράσταση του Προέδρου, ο οποίος μου λέει προχώρα, σπρώξε τα παιδιά αυτά να παίξουν, και εγώ αυτό το κάνω πράξη από την πλευρά μου. Είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί και το γουστάρω,
Και από την άλλη πλευρά, όταν ο Άγιος Δημήτριος θέλει να κάνει αυτό το εγχείρημα και αυτό το βήμα, δηλαδή να είναι διτός ο στόχος και πρωταθλητισμός και παράλληλα να βγάλουμε και παιδιά δικιά μας, εκεί ακουμπάμε σε κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι βαριά ονόματα στην κατηγορία. Έτσι, ένας από αυτούς είναι ο αρχηγός μας, ο Κωνσταντόπουλος ο Χρήστος, ο οποίος είναι ένα σπάνιο παιδί. Τον έχω γνωρίσει, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Και βοηθάει πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια. Μαζί με κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που έχω επαγγελματίες σε αυτή την κατηγορία, όπως είναι ο Γιώργος Σκόδρας, όπως είναι ο τερματοφυλακάς ο Φώτης ο Μακρύς, μεγάλα παιδιά, ο Βαβακερής, παιδιά τα οποία έχουν μια διαδρομή και πάνω σε αυτούς μπορείς να χτίσεις και να κουμπίσεις και να μπορούν να βγουν αυτή η νέα φουρνιά, αυτό το νέο αίμα. Επειδή παρακολουθείς και την πρώτη κατηγορία της Αθήνας, βλέποντας συνέχεια κοντά στο ποδόσφαιρο, ποιοι πιστεύεις ότι θα είναι οι ομάδες που θα φτάσουν στο τέλος να πρωταγωνιστήσουν για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία? Βέβαια, είναι νωρίς ακόμα, είμαστε τα Χριστούγεννα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο πρώτος γύρος. Ωστόσο, υπάρχει ένα δείγμα, θα λέγαμε. Είναι δύο όμιλοι, έτσι δεν είναι? Βέβαια, δύο όμιλοι, ναι. Στον πρώτο όμιλο, οι ομάδες ουσιαστικά που πρωταγωνιστούν και πιστεύω ότι υπήρξε και ένα ντέρμπι προχθές. Ναι, τις τελευταίες μέρες υπήρχε και ένα ντέρμπι, βέβαια, ναι. Το οποίο ήταν Πετράλωνα με Άρη Πετρούπολη. Μετά Άρη Πετρούπολη ήταν 3-0. Εντάξει, τα Πετράλωνα ήταν η ομάδα μου. Ουσιαστικά με αυτήν την ομάδα βγήκαμε Β' Εθνική, από εκεί αδρώθηκα. Θεωρώ ότι για μένα ήταν πολύ μεγάλη νίκη των Πετράλωνων απέναντι σε ένα πολύ δυνατό και αξιόμαχο αντίπαλο, ο οποίος έχει επενδύσει σε αυτή την ομάδα, όπως είναι ο Άρης Πετρούπολης. Και νομίζω ότι τα Πετράλωνα κάνανε ρελάν στον Άρη Πετρούπολης προχθές, κάνοντας αυτή την σπάνια νίκη. Νομίζω ότι γενικά, επειδή βλέπω και φέτος την ομάδα των Πετραλώνων, παρακολουθώ όλες τις ομάδες βέβαια, βλέπω ότι έχουν αυτή τη δυναμική που μπορεί να τους οδηγήσει και με μεγάλη διαφορά μάλιστα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Υπάρχουν βέβαια ομάδες από πίσω, όπως ο Χαραυγιακός που κάνει και αυτή ένα εγχείρημα με νέα παιδιά και τέτοια, αλλά τους βγαίνει. Έχουν και αυτοί το κόστος τους και το πληρώνουν. Αλλά να σας πω κάτι. Πρέπει να παλέψεις για να δικαιωθείς και να βγάλεις νέα παιδιά. Αντίθετα, υπάρχουν κάποιες άλλες ομάδες που με στεναχωρεί, βέβαια, αν πει στον ποδόσφαιρο, δεν συγχωρεί τα λάθη ή τη φτώχεια, ή όπως είναι ο Αθηναϊκός, μια ομάδα που έχει παίξει με τη Manchester United, έτσι, και είχα καλύψει μάλιστα το ρεπορτάζ τότε εκείνο στο ματς, που δεν τα πάνε καλά φέτος. Εντάξει, το ποδόσφαιρο θέλει υπομονή. Επιμονή, επιμονή, δουλειά και να είσαι από πάνω. Λοιπόν, υπάρχουν νίκες, υπάρχουν και ήττες. Θέλει και δηλαδή στις ήττες πρέπει να είσαι πολύ πιο δυνατός για να μπορείς να αντέχεις. Γιατί εκεί κρίνεται η δουλειά του προπονητού. Ποιες είναι κάποιες χαρακτηριστικές στιγμές που θυμάστε από τα Χριστούγεννα, τόσο από τα παιδικά σας χρόνια όσο και πιο μετά, μια και είμαστε στην ημέρα των Χριστουγέννων? Να πω ότι Χριστούγεννα έπαιζα στο Αίγιο με το Βοστήρα και με ειδοποιούν από το τηλέφωνο ότι γεννάει η γυναίκα μου. Δεν ήξερα ποιος άνθρωπος θα την πάει στο νοσοκομείο, ποιος άνθρωπος θα την τρέξει. Να κάνεις στιγμή, έτσι. Και εγώ ήμουνα στο γήπεδο. Έτσι. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά. Ένας πολύ καλός φίλος μου, ο οποίος είναι και σήμερα κοντά μου και είναι δίπλα μου και μου βοηθάει, ο Βασίλης Ρουσοχώ, ήταν αυτός που έτρεξε στο νοσοκομείο και γέννησε η γυναίκα μου το τρίτο μας παιδάκι, ένα κοριτσάκι πανέφορμο. Η φιλία με τους παράγοντες των σημερινούς κρατάει χρόνια, έτσι, και η φιλία αποδεικνύεται μέσα της πράξης. Καμιά φορά λέμε ότι είναι φίλος ο τάδε ή ο τάδε, αλλά αυτός που είναι ο πραγματικός φίλος είναι αυτός που στέκεται δίπλα μας. Να πω κάτι, το ποδόσφαιρο με έχει κάνει να. Και ανθρώπους στους οποίους πίστεψα ότι δεν ήταν καλοί άνθρωποι, δεν ήταν καλοί φίλοι, να σήμερα να τους συγνωρίζω από κοντά, που να έχουμε μαλώσει στο γήπεδο, να έχουμε αυτό και να αγκαλιαζόμαστε. Και αυτή είναι η χαρά για μένα. Και να πω και κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα, είναι ότι χτίστηκε μια μάζοξη παλεμάχων, αυτή που έχει οργανωθεί μέσα από μας, γύρω στα 150 άτομα, 200 άτομα, τα οποία κάθε Τρίτη μαζευόμαστε και αλλάζουμε φιλοφρονήσεις, θυμόμαστε παλιά. Καλό να το υπάρχει, βέβαια. Να φανταστείτε ότι ο συγχωρεμένος ο Μίμης Οντουνιάς την προηγούμενη Τρίτη ήμασταν μαζί και μετά από δύο μέρες μάθαμε ότι έφυγε
ο φίλος μας αυτός ο αγαπημένος. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά στη ζωή. Λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα, επειδή βρισκόμαστε λίγο πριν την πρωτοχρονιά, ποια είναι η ευχή που θέλεις να δώσεις εν ώψη της έλευσης του νέου έτους, έτσι. Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, γενικά στην ελληνική κοινωνία. Και στο ποδόσφαιρο. Χαμογελάτε. Χαμογελάτε, το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη να κοιτάμε ένα στα μάτια των άλλων και μέσα από εκεί να παίρνουμε τη θετική σκέψη. Την ενέργεια να μπορούμε να δημιουργήσουμε. Γιατί να σου πω κάτι, σήμερα δεν έχουν, τα χρήματα δεν κάνουν τους ανθρώπους. Τα χρήματα είναι τρόπο ζωής, δεν είναι σκοπό ζωής. Σίγουρα. Οι άνθρωποι κάνουν τον άνθρωπο. Και τη ζωή είναι στιγμούλες. Και τις στιγμούλες πρέπει να τις ζούμε και να είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτό που λες, να μπορούμε να κοιτάμε ένα τον άλλο στα μάτια και να λέμε και την αλήθεια. Γιατί είσαι από τους ανθρώπους που είσαι ευθύς και έτσι έχω γνωρίσει και παραμένεις και όπως είπα και πριν, μεταφέρεις την ψυχική δύναμη σε πολύ κόσμο που το χρειάζεται. Λοιπόν, Αντώνη Καρπούζα, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή. Να σου ευχηθώ χρόνια πολλά. Ευτυχισμένο το καινούριο έτος που ελέγχεται σε λίγες ημέρες. Καλή συνέχεια, επιτυχία στην ομάδα σου και σε σένα, έτσι. Πάνω απ' όλα υγεία να υπάρχει. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.